Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε προβληματισμένη και απορριμμένη στο εξώφυλλο του βίντεο και πάμε να διαβάσουμε το mail της φίλης και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημά της για το τι παίζει τελικά με αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Πετρίδου. Χαίρετε. Εδώ και λίγο καιρό παρακολουθώ τα βίντεό σας και πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση το χιούμορ σας και εντυπωσιάζομαι με τις γνώσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θέλω να σας πω ότι αν θέλετε και απολαμβάνετε τα βίντεο, μπορείτε να συστήσετε και σε φίλους σας και γνωστούς σας να τα παρακολουθούν, να μεγαλώσει η παρέα μας. Θα ήθελα να σας γράψω την ιστορία μου και με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. Πριν από την εξιστόρηση του βασικού συμβάντος, θα ήθελα να σας γράψω κάποια εισαγωγικά στοιχεία για εμένα. Είμαι 30 χρόνων και έχω ένα πολύ μικρό κινητικό έλλειμμα λόγω προωρότητας, που όμως λόγω του τρόπου που μεγάλωσα, με έκανε να φοβάμαι ότι οι άνδρες θα με απορρίπτουν λόγω αυτού. Λυπάμαι, αγάπη μου, για την ταλαιπωρία σου και λυπάμαι και για το φόβο σου, ο οποίος επίσης σε ταλαιπωρεί, ίσως περισσότερο από το μικρό κινητικό έλλειμμα αυτό καθ' αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχω συνάψει σεξουαλική επαφή με κάποιον, πράγμα το οποίο με αγχώνει, γιατί σύμφωνα με τα κοινωνικά πρέπει είμαι αρκετά μεγάλη για να μην έχω εμπειρία και φοβάμαι πώς θα το πάρει ο μελλοντικός φίλος. Θα ήθελα τη γνώμη σας και σε αυτό. Θα σου πω τη γνώμη μου, την οποία την έχω πει και άλλες φορές, ότι είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε με τέτοιους φόβους, ότι επειδή φτάσαμε 25, επειδή φτάσαμε 30, επειδή φτάσαμε 35 και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη την ερωτική μας ζωή, ότι αυτό θα είναι κάτι αρνητικό για μια μελλοντική σχέση. Εάν ένας άνδρας θεωρεί αρνητικό πράγμα μια κοπέλα να μην είχε προηγούμενη ερωτική επαφή προτού γνωριστούν και τον ενοχλεί αυτό το πράγμα, αυτό τον καθιστά κατάλληλο σύντροφο για οποιοδήποτε κοπέλα, όχι μόνο για την κοπέλα που έτυχε να μην έχει ξεκινήσει ακόμη την ερωτική της ζωή. Δεν είναι καθόλου ιδέα να βάζουμε κανόνες και να βάζουμε κοινωνική πίεση ως προς το πότε ο κάθε ένας θα ξεκινήσει την ερωτική του ζωή. Ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστές συνθήκες στη ζωή του, έχει ξεχωριστά δεδομένα, ξεχωριστές ευκαιρίες, διαφορετικές ευκαιρίες, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε ερωτική σχέση και για να ξεκινήσουμε την ερωτική μας ζωή είναι διαφορετικές για τον κάθε άνθρωπο και σίγουρα, όπως ήταν κάτι το λανθασμένο και κάτι το στερεοτυπικό και το κακοποιητικό να θεωρούμε ότι μια κοπέλα ξεκινήσει στα 18 ή στα 17 ή στα 16 την ερωτική της ζωή είναι κάτι κακό και να την κατηγορούμε με αυτό, γι' αυτό με τον ίδιο τρόπο είναι εξίσου λανθασμένο, εξίσου στερεοτυπικό, εξίσου αχρίαστο και βλαβερό να κατηγορούμε μια κοπέλα ή έναν αγόρι ή έναν άνδρα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την ερωτική του ζωή. Πρέπει επιτέλους να ξεκολλήσουμε από αυτούς τους τρόπους σκέψης, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν έχουν καμία σχέση και με την ποιότητα των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε. Το πότε ξεκινάς την ερωτική σου ζωή δεν σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο, σε καμία περίπτωση. Αυτό που σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου και στους άλλους ανθρώπους, αν έχεις σεβασμό, σεβαστικότητα ή όχι, και το πώς διαπραγματεύεσαι τις εμπειρίες που έχεις ή τις εμπειρίες που δεν έχεις. Να σταματήσουμε να κρίνουμε τους ανθρώπους από τέτοια χαρακτηριστικά και να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους άλλους ανθρώπους με αχρίαστους φόβους και αχρίαστες ταλαιπωρίες. Αυτά που είναι σημαντικά και με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε, μας τα λέει η κοπέλα στο συνέχεια του email της. Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια κάνω συστηματική ψυχοθεραπεία και νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο, χαίρομαι για σένα. Και πριν κάποιους μήνες άρχισα να φλερτάρω και βρίσκω ότι είμαι πολύ καλή σε αυτό, πράγμα που δεν περίμενα. Μπράβο, είδες ότι δεν παίζει ρόλο η προϋπηρεσία, είδες? Επίσης, με έκπληξη βλέπω ότι αρέσω πολύ στο αντίθετο φίλο. Γιατί να μην αρέσεις, αγάπη μου? Γιατί να μην αρέσεις? Εννοείται ότι αρέσεις και κακώς σου μεταδόθηκε αυτή η ιδέα ότι επειδή έχεις ένα μικρό κινητικό έλλειμμα, ότι αυτό θα είναι κάτι που θα σε κάνει να μην αρέσεις. Για όνομα. Η πεποίθηση βέβαια ότι κάποιος θα με απορρίψει λόγω του κινητικού δεν μου έχει ξεκολλήσει τελείως από το μυαλό. Πώς να σου ξεκολλήσει, αφού σου την έχουν φυτέψει? Εύχομαι όμως στο μέλλον και με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας να καταφέρεις να την ξεριζώσεις από μέσα σου.
όπως κάποιες άλλες κοπέλες ή κάποια άλλη κοπέλια έχουν θέμα με τη σωματική εμφάνιση, ότι για παράδειγμα αν είμαι παχουλός ή αν είμαι παχουλή θα με απορρίψουν, ή αν είμαι πολύ ψηλός θα με απορρίψουν, ή αν δεν είμαι ιδιαίτερα ψηλός ή ιδιαίτερα ψηλή θα με απορρίψουν. Όλα αυτά τα εξωτερικά δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο όσο το ποιοι άνθρωποι είμαστε, τι χαρακτήρα έχουμε και τι προσωπικότητα έχουμε και αν είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι ή όχι. Το περασμένο Πάσχα λοιπόν, και ενώ ήμουν σε μια κατάσταση αισιοδοξίας και πολύ καλής αυτοπεποίθησης, αρχίζει και μου στέλνει μηνύματα ένα αγόρι 3 χρόνια μικρότερό μου, πολύ όμορφο, καλοτεχνίτης, υπερταλαντούχος, με τον οποίο καταγόμαστε από το ίδιο μέρος και με έβλεπε σε μια καφετέρια που συχνάζουμε και οι δυο. Όταν εγώ είμαι στη γενέτειρά μου, γιατί από τα φοιτητικά μου χρόνια ζω σε ένα αστικό κέντρο και πηγαίνω στο μέρος μου για να δω τους δικούς μου. Με βρίσκει λοιπόν στο Facebook και αρχίζει ένας βομβαρδισμός μηνυμάτων από μεριάς του να μου λέει ότι εδώ και 4 χρόνια του αρέσω και με παρατηρεί στην καφετέρια που συχνάζουμε. Μου είπε ότι ντρεπόταν να κάνει κίνηση και τώρα που με βρήκε διαδικτυακά το τόλμησε. Μου είπε λοιπόν ότι θέλει να με σκιτσάρει και να μου δώσει το σκίτσο μου και έτσι θα με γνώριζε κιόλας. Α, ωραίο τρόπο φλερτ έχει ο τύπος, καλλιτεχνικό. Έτσι και έγινε. Επέστρεψα στον τόπο μου για διακοπές το Πάσχα και βγήκαμε. Ήταν τα ωραιότερα 6 ραντεβού της ζωής μου, άκρος κινηματογραφικά. Ήταν τόσο γλυκός, περιποιητικός, συγχρόνως όμως και υπερβολικός. Πράγμα που πρόσεξα από το πρώτο ραντεβού, όταν μου είπε «Είσαι το κορίτσι μου τώρα». Και εγώ ανταπάντησα «Πότε πρόλαβε να γίνει αυτό». Μου έστελνε συνεχώς μηνύματα, λέγοντας αυτά που ήθελα να ακούσω. Με love bombing ακούγεται αυτό, με βομβαρδισμό αγάπης, που κάνουν οι ναρκισσιστές, έτσι ακούγεται. Στο τρίτο ραντεβού μου είπε ότι ήμουν η γυναίκα της ζωής του και ότι ήθελε να με παντρευτεί. Εγώ γέλασα, αλλά σκέφτηκα καλλιτέχνης. Είναι sui generis. Sui generis είναι ένας όρος από τα λατινικά που σημαίνει ιδιόρυθμος. Δεν σας κρύβω όμως ότι μου άρεσαν πολύ αυτά που άκουγα. Είχα κολακευτεί στην ιδέα ότι του άρεσα τόσο. Εννοείται σε ποιαν δεν θα άρεσε να τα ακούει. Την επόμενη μέρα μου μίλησε για τα προσωπικά του, λέγοντας μου ότι πάντα ήθελε μια σοβαρή σχέση, αλλά ποτέ δεν είχε ως τώρα. Και ότι μια από τις πρώην του τον είχε απατήσει κιόλας. Μάλιστα. Την επόμενη βγήκαμε να με γνωρίσει σε 2 φίλες του. Ήθελε να περπατάμε χέρι-χέρι. Εγώ στην αρχή μου δισταχτήκε, αλλά μετά ενέδωσα. Αυτός με κοίταζε και έλειωνε. Εγώ το έπαιζα πιο αυστηρή. Μου έλεγε «Εγώ σε θέλω πιο πολύ». «Εγώ σε θέλω πιο πολύ». Αχ. Δεν απαντούσα τίποτα. Έλεγε «Είσαι δικιά μου. Τώρα θέλω να συγκατοικήσουμε». Είσαι δικιά μου τώρα, θέλω να συγκατοικήσουμε. Αυτό μου φάνηκε τεράστια υπερβολή και απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο τώρα. Και πολύ καλά απάντησες. Αλλά τι να λέμε, μέσα μου πέταγα στο ουράνια. Περνούν οι μέρες και επιστρέφω στην πόλη που μένω, κάνω συνεδρία με την ψυχολόγο μου, της λέω όλα αυτά και μου απαντάει «Χαίρομαι για σένα, αλλά πιο πολύ χαίρομαι που πατάς γερά στα πόδια σου». Που δεν παρασύρθηκες από τον έντονο ενθουσιασμό του τύπου αυτού. Δεν δίνω σημασία. Αυτός εξακολουθεί να με βομβαρδίζει με μηνύματα, η συζήτηση πλέον έχει γίνει πολύ προσωπική και ανταλλάζουμε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου. Εγώ νιώθα πολύ άνετα μαζί του και γιατί φαινόταν ντροπαλός από κοντά σε αυτό το θέμα και το προχωρούσα τόσο όσο. Εννοείται εγώ δεν του είχα πει τίποτα για τα προσωπικά μου, άρα δεν του είχες πει ότι δεν είχες προηγούμενη εμπειρία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης του λέω για πλάκα, δεν πιστεύω αυτά που λες σε μένα να τα λες και σε άλλες. Εκεί πήρα μια αντίδραση που δεν την περίμενα. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε να στέλνει θυμωμένα φωνητικά μηνύματα. Του εξήγησε ότι ήταν ένα αστείο. Σταμάτησε, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τον ένιωθα κάπως. Το βράδυ του έστειλα μήνυμα ότι θα βγω με τον κολλητό μου για ένα ποτό και θα τα πούμε αύριο. Και μου απάντησε αν είναι να κατέβω μόνο γι' αυτό στη γενέτειρά μου για Σαββατοκύριακο να μην το κάνω. Ενώ υποτίθεται το είχαμε κανονίσει και με περίμενε πώς και τι. Και συνέχισε λέγοντας ότι το πάμε πολύ γρήγορα και δεν θέλει να πληγωθεί και να με πληγώσει. Και ότι εγώ το βλέπω πιο σοβαρά και αυτός χαλαρά. Εκεί έμεινα. Από το «εγώ σε θέλω πιο πολύ» πήγαμε το «ότι εσύ το θέλω, το βλέπεις σοβαρά και αυτός χαλαρά». Μάλιστα, μάλιστα. Μήπως όντως τα έλεγε και σε άλλες. Λέω εγώ τώρα. Το ρώτησα τι θέλει να γίνει και μου είπε να βρισκόμαστε όποτε θέλει ο καθένας. Εγώ ρώτησα γιατί αυτή η μεταστροφή. Επέμενα, δεν πήρα καμία απάντηση και τελικά μου είπε να το λήξουμε. Λίγες μέρες μετά αρρώστησα με COVID, ούτε ένα μήνυμα για περαστικά. Άλιστα. Χαίρομαι που έχεις γιατρευτεί και είσαι καλά τώρα. Αυτός που τρελαινόταν και καλά για μένα.
Τώρα όποτε συναντιόμαστε έχει μια πολύ άσχημη συμπεριφορά, με αγνοεί ή κάνει το οτιδήποτε για να μου τραβήξει την προσοχή και να τον κοιτάξω, χωρίς όμως να μου μιλάει. Όταν συναντιέστε τυχαία φαντάζομαι, γιατί πλέον δεν έχετε βγει ξανά. Και πριν λίγο διάστημα με έσβησε από το Instagram, έσβησε και όλα τα like που μου είχε κάνει, ακόμα και από το σκίτσο του, που το είχα ανεβάσει εγώ. Εγώ στενοχωριέμαι με τη συμπεριφορά του και μπαίνω ακόμα στο προφίλ του να δω τι κάνει. Στενοχωριέμαι πολύ όσα έζησα, δεν τα εννοούσε αυτός ο άνθρωπος. Η ψυχολόγος λέει ότι είναι μια προσωπικότητα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα τη γνώμη σας για όλα όσα σας γράφω και για την ιστορία και για τα εισαγωγικά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μάνα μου, δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είναι ναρκισσός. Δεν μπορώ να του κάνω διάγνωση μέσα από το mail. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν πάει καλά. Δεν είναι ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν λειτουργεί με ένα ψυχικά και συναισθηματικά και γνωστικά ισορροπημένο τρόπο και σίγουρα είναι αδιάγνωστος. Δηλαδή μπαίνει στην κατηγορία των ανθρώπων που κάτι θα έχουν. Ίσως μια διαταραχή προσωπικότητας όπως την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας πολύ πιθανό και μπορείς να ψάξεις στο κανάλι να κάνεις search τον όρο ναρκισσιστής ή ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και να δεις τα ανάλογα βίντεο που μιλάνε για τα κριτήρια διάγνωσης της διαταραχής αυτής. Πολύ πιθανό να την έχει αυτή η διαταραχή, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα, δεν έχει και σημασία όμως αν την έχει ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άλλαντάλλα, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, λειτουργώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μετά τον αναιρώ πλήρως και δεν έχω καμία γνωστική λογική εξήγηση για αυτό που κάνω και σίγουρα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο να ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή. Θα σου πω ότι ευτυχώς που του έκανες εκείνη την ερώτηση για να αποκαλυφθεί. Η ερώτηση εκείνη που του έκανες είναι μια ερώτηση η οποία δείχνει μια ανασφάλεια. Ελπίζω αυτά που μου λες να μην τα λες και σε άλλες. Ίσως είναι και μια ακόμψη ερώτηση. Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση όμως το ξέσπασμα του θυμού που έκανε ο άνθρωπος αυτός και την αλλαγή 180 μοιρών στη συμπεριφορά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει μια ακόμψη ερώτηση ή δεν αντέχει ένα άκομψο έστω αστείο ή δεν αντέχει να τον αμφισβητήσει στο ελάχιστο ο συνομιλητής του ή η κοπέλα με την οποία φλερτάρει, δεν είναι κατάλληλος αυτός ο άνθρωπος για τη δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης και διερωτικής. Δεν σου κάνει. Δεν είναι καλά. Δεν λειτουργεί καλά. Όταν λέω δεν είναι καλά, ενώ δεν συμπεριφέρεται ισορροπημένα. Ξαναλέω ότι δεν μπορώ να το διαγνώσω, δεν μπορώ να του κάνω διάγνωση. Μπορώ όμως να καταλάβω καθαρά μέσα από όσα μου γράφεις ότι αυτό το παιδί δεν κάνει. Ούτε για να είναι μαζί σου, ούτε για να είναι με οποιαδήποτε άλλη κοπέλα με βάση αυτή τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του δεν έχει σταθερότητα. Τα συναισθήματα του δεν φαίνονται να είναι σταθερά. Μια λέει το ένα και μια λέει το άλλο. Μια συμπεριφέρεται με τον αλφα τρόπο, μια συμπεριφέρεται με τον εντελώς αντίθετο τρόπο. Γιατί το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Και δεν έχει σημασία να μάθουμε κιόλας γιατί το κάνει αυτό. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι με την έννοια του ότι αυτά που λένε τα εννοούν και παραμένουν σταθεροί στις επιλογές τους, στις αποφάσεις τους, στις προτάσεις τους, στις θέσεις τους και στις προδιαθέσεις τους και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι σταθεροί, που όταν σου λένε κάτι δεν είναι σίγουρο ότι το εννοούν, πως μπορεί να σου δείξουν αγάπη, στοργή, θαυμασμό, έρωτα και μετά να ανακαλέσουν όλα αυτά τα συναισθήματα και να σε αφήσουν στα κρύα του λουτρού και να βγουν και από πάνω και παραπονούμενοι ότι τους ταπρίζεις και ότι τους ενοχλείς και ότι τους θες περισσότερο από ό,τι σε θέλουν αυτοί. Μιλάμε για ανθρωπάκια ασόβαρα. Σοβαρός άνθρωπος είναι αυτός που το ναι του είναι ναι και το όχι του είναι όχι. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και τον συνομιλητή του και τον οποιονδήποτε άνθρωπο με τον οποίο συνδιαλέγεται ή έχει οποιαδήποτε μορφή σχέσης, ούτως ώστε να μην παίζει με τα συναισθήματα των ανθρώπων, να μην δημιουργεί προσδοκίες τις οποίες δεν θα μπορεί μετά να εκπληρώσει και να μην έχει όλες αυτές τις εναλλαγές οι οποίες καθίστανται τραυματικές για το πρόσωπο το οποίο έχει σχέση μαζί του.
δεν είχατε μια σχέση του στυλ, τα φτιάξατε, τα βρήκατε, συνεννοηθήκατε και ξέρατε τι είδους σχέση είχατε, αλλά το γεγονός ότι βγήκατε εξυπέροχα ραντεβού, το γεγονός ότι σου λέγε να συγκατοικήσετε, το γεγονός ότι ήταν τόσο ενεργά μέσα στη ζωή σου, ήταν και αυτό μια μορφή σχέσης, αρχική μορφή σχέσης, η οποία μετά τεινάχτηκε σαν ένα μπαλόνι το οποίο το έχει τσιμπήσει κάποιος με μια καρφίτσα. Δηλαδή στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, ο άνθρωπος που δεν είναι ισορροπημένος, ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι θέλει, ο άνθρωπος που κουβαλάει άλλη τα προβλήματα από το παρελθόν του, θα τη σκαπουλάρει. Σου είπε ότι ήθελε πάντοτε να έχει σοβαρή σχέση, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε και ότι μάλιστα μια πρώην σύντροφος του τον έχει απατήσει. Ίσως να κουβαλάει ως τραύμα το γεγονός ότι τον απάτησε η πρώην σύντροφος του. Ίσως όμως και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ίσως να μην τον έχει απαντήσει η κοπέλα, ίσως η κοπέλα να οδηγήθηκε στο να τον παρατήσει και να τα φτιάξει με κάποιον άλλο μετά από μια τέτοια συνεπή και ανισόρροπη δική του συμπεριφορά. Άρα, ένα βασικό συστατικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο είναι να είμαστε και οι δύο ισορροπημένοι. Ισορροπημένος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι θέλει, συνειδητοποιεί τα θέματα του, τα διαχειρίζεται επαρκώς και έχει μία σταθερότητα στον τρόπο που λειτουργεί. Μία ισορροπία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα υποσχεθεί περισσότερα από αυτά που μπορεί να εκπληρώσει, ένας άνθρωπος που δεν θα πει μεγάλες κουβέντες τις οποίες να χρειαστεί μετά να τις αποσύρει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπόσχεται φύκια με μεταξωτές κορδέλες. Να λείπουν οι ενθουσιασμοί, να λείπουν τα μεγάλα λόγια, να λείπουν οι μεγάλες υποσχέσεις. Πράξεις θέλουμε και πράξεις συνεπείς. Συνεπείς με τα λόγια μας, συνεπείς με τις αρχές μας, συνεπείς με τις αξίες μας. Τα παραμύθια, όσο και αν μας ευχαριστούν στα αυτιά όταν τα πρωτακούμε, μας αφήνουν με μία πικρή γεύση στο στόμα μετά που θα αποκαλυφθεί ότι ήταν παραμύθια. Φιλενάδα, πρόσεξε πολύ να μην σε απογοητεύσει αυτό το περιστατικό. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο σου έδειξε ότι μπορείς να είσαι ελκυστική και ότι είσαι ελκυστική και μπορεί να νιώσει συναισθήματα δυνατά για σένα κάποιος. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ισορροπημένος άνθρωπος, θα τα διαχειριζόταν διαφορετικά τα δυνατά συναισθήματα που ένιωσε και θα μπορούσε να τα εκπληρώσει. Το θέμα δεν είσαι εσύ, το θέμα είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ισορροπία. Οπότε μην αφήσεις να πέσει η αυτοπεποίθηση σου και η αυτοεκτίμηση σου από τα θεματάκια που έχει αυτός ο τυπάκος. Εστιάσου στον εαυτό σου, εστιάσου στη ψυχοθεραπεία σου και την επόμενη φορά θα είσαι πιο προειδεασμένη για τυχόν κόκκινες σημαίες, που μεταξύ των κόκκινων σημαίων είναι και αυτό που ονομάζεται βομβαρδισμός αγάπης, το να σου λέει πολύ μεγάλα λόγια και πολύ σπουδαία από την αρχή κάποιος. Και όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε μαζί σου μικρό καλάθι. Καλά σου είπε ο ψυχολόγος σου ότι πατούσες ρεαλιστικά στην πραγματικότητα και μπράβο γι' αυτό. Και δεν σε φοβάμαι. Θα τα πας μια χαρά. Έχεις την αγάπη μου. Και όλων των φίλων εδώ. Φιλιά.